Πίστη στο ραντεβού τους, οι μαθητές του πρώτου Επαλπύργου για μία ακόμα χρονιά συνέχισαν την κοινωνική τους προσφορά με την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τον Σταθμό Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Πύργου. Είναι η δεύτερη αιμοδοσία τη φετινή σχολική χρονιά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως κάθε φορά από τους μαθητές. Περίπου 30 μαθητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις από αυτούς θα δώσουν αίμα αφού εξεταστούν πρώτα. Και υπάρχουν και 10 καθηγητές περίπου που και αυτοί θα αιμοδοτήσουν. Γύρω στα 40 περίπου άτομα. Έχει γίνει θεσμός, είμαστε 20 χρόνια, έχουμε τράπεζα αίματος, έχουμε πάνω από 300 φιάλες δώσει. Μία πολύ ωραία αιμοδοσία έχουμε σήμερα, μία πολύ δυνατή ομάδα και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα πολλά από τα παιδιά εδώ στο δεύτερο ΕΠΑΛ δίνουν δεύτερη φορά σήμερα αίμα. Αυτό σημαίνει για μας ότι αποκτάνε σιγά σιγά αιμοδοτική συνείδηση. Πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι πιάνουν τόπο τα λόγια μας και των καθηγητών που τα εκπαιδεύουν εδώ. Μάθημα εκτός αναλυτικού προγράμματος έγινε σε αίθουσα του σχολείου με τους μαθητές αλλά και καθηγητές να παραδίδουν πολλές μονάδες αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, κοινωνικής συνείδησης και προσφοράς. Είμαστε χαρούμενοι για φέτος για πολλούς λόγους. Πρώτον είναι η συμμετοχή των παιδιών, είναι η δεύτερη αιμοδοσία για τη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, το διευθυντή του σχολείου, το τμήμα αιμοδοσίας που είναι αρρωγή πάντα στην προσπάθειά μας. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που είμαστε χαρούμενοι φέτος, γιατί συμπληρώνουμε 20 χρόνια αιμοδοσιών, 20 χρόνια με μόνη διακοπή το διάστημα του κορονοϊού. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τους γονείς τους, που ξεπερνούν τους φόβους τους. Και εδώ, όπως βλέπετε, περνούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και όποιοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις γίνονται αιμοδότες. Η Τράπεζα Αίματος δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και της αιμοδοσίας ειδικότερα. Η χαρά και η ευτυχία έρχονται μόνο με την αλληλεγγύη. Αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω την αιμοδοσία φέτος πρώτα στους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας στα Τέμπη και επίσης θα θέλω να αφιερώσω την αιμοδοσία αυτή στο διευθυντή μας, τον κύριο Βέρα, ο οποίος είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας 20 χρόνια τώρα. Προσφέρουν στο συνάνθρωπό τους όσο ο καθένας μπορεί, ώστε να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν σε αίμα.